Θα δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Λάζαρο Σκυλάκη. Ο κύριος Λάζαρος Σκυλάκης είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Όχι πολύ παλιά, δεν έφυγε πολύ παλιά από το στρατό. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σκυλάκη, το 16. Ναι, ναι, σωστά. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Εμείς. Καλή σας μέρα. Το 16 ναι, έφυγε από το στρατό. Σχετικά πρόσφατα. Άρα το έχετε ζήσει το έργο κανονικά, έχετε ζήσει και το λαθρομεταναστευτικό, έχετε ζήσει και τις τελευταίες προκλήσεις και τις παλαιότερες προκλήσεις των Τούρκων, οπότε είναι πολύτιμα, ναι, όσα θα μας πείτε. Όπως όλοι μας. Όπως όλοι μας. Λοιπόν, έχω διαβάσει μια τοποθέτησή σας πριν από λίγο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, όπου είπατε πως ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία, συγκρίνατε τη Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ, την μεταναστευτική πολιτική τέλος πάντων, και ότι είπατε ότι επί της ουσίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με γραβάτα η Νέα Δημοκρατία και ότι ο στόχος δεν σας βρήκε πολύ σύμφωνο όλα όσα κάνουν. Ναι, ναι, ίσως να ήμουν λίγο υπερβολικό σε αυτό. Ναι. Σαφώς έχουμε διαφοροποίηση της σημερινής κυβέρνησης εν σχέση με την προηγούμενη, mm-hmm, και αυτό το είδαμε και στην αποτροπή που είχαμε στον Εύρο, το οποίο σε αυτό οφείλουμε να πούμε συγχαρητήρια στην παρούσα κυβέρνηση, διότι για πρώτη φορά είδαμε μια αποτροπή που ήταν πάρα πολύ σημαντική και μας έκανε όλους τους Έλληνες περήφανους. Όσον αφορά στον Εύρο, συμφωνούμε, γιατί το λέγαμε και πριν από λίγο, λέγαμε για τον Εύρο. Ακριβώς. Ναι. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μας έκανε περήφανους, γιατί ξαφνικά από τη μια πολιτική κατευνασμού και υποχωρητικότητος πήγαμε σε μια πολιτική αποτροπής που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Από την άλλη μεριά, βέβαια, βλέπουμε ότι τώρα στην εποχή του κορονοϊού βλέπουμε ότι έχουμε μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργούνται 28 δομές, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσουν και ο κόσμος αντιδρά σε αυτό το θέμα, δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούν και αυτοί οι άνθρωποι, λαμβανομένου υπόψη ότι πιθανόν και η Τουρκία να χρησιμοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους σαν πέμπτη φάλαγγα στο εσωτερικό της χώρας, πιθανόν, επαναλαμβάνουμε. Όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε σκεπτικοί στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το μείζον θέμα, λαμβανομένου υπόψη ότι έχουμε και την δημογραφική μείωση του πληθυσμού μας. Μάλιστα. Οπότε λέτε ότι αυτό μπορεί να, όλη αυτή η διάχυση στην υπηρετική χώρα, στην ενδοχώρα, μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι το. Ναι, κοιτάξτε, ξέρουμε σίγουρα στην απογραφή του 2011 οι νόμιμοι αλλοδαποί κάτοικοι στην Ελλάδα ήταν 912.000, σύμφωνα με την Ελστάτ. Αν υπολογίσουμε ότι σε κάθε νόμιμο καταγραφέντα κάτοικο υπάρχει και ένας συνήθως παράνομος, τότε ήδη το 2011 είχαμε περίπου 2 εκατομμύρια. Αν υπολογίσουμε ότι μετά από 9 χρόνια έχουν και άλλοι έρθει στη χώρα μας και δεν ξέρουμε πόσοι ακόμα θα έρθουν, δημιουργείται μια επικίνδυνη μάσα στη χώρα μας που δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει, πώς θα λειτουργήσει. Είπατε ο Ερντογάν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει ως πέμπτη φάλαγγα. Πιστεύετε, κύριε Σκυλάκη, ότι μπορεί αυτή τη στιγμή στη χώρα μας να έχουμε ανθρώπους των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών φυτεμένους σε διάφορα κύτταρα τη χώρα? Αυτό είναι πολύ πιθανό. Δεν έχουμε στοιχεία να πούμε ότι σίγουρα συμβαίνει, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό, γιατί είναι πολύ εύκολο να παρισφύσουν στις τάξεις των ανθρώπων αυτών των μεταναστών κάποιοι πράκτορες της Τουρκίας, οι οποίοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν, διότι δυστυχώς πολλοί από αυτούς εμπνέονται από αντιληπτικά αισθήματα, μισούν την θρησκεία, την Ορθοδοξία, είναι φανατικοί μουσουλμάνοι και πιστεύω ότι μπορεί η Τουρκία με έξυπνο τρόπο να τις χρησιμοποιήσει. Άλλωστε, σίγουρα να μας κατηγορήσει εμάς εάν φερθούμε άσχημα στους μετανάστες, σίγουρα θα μας κατηγορήσει ότι παραβιάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες του ανθρώπου, είμαστε δηλαδή σχετικά ευάλωτοι σε αυτό. Είναι εύκολο η Τουρκία να μας κατηγορήσει για το οτιδήποτε. Στρατηγέ, εγώ θα ήθελα να σας πω λίγο και σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Σε αυτό το θέμα της συνεχούς προκλητικότητας εκ μέρους των Τούρκων, με υπερπτήσεις, παραβάσεις, παραβιάσεις, κορυφαίο γεγονός η πρόσφατη παρενόχληση του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, και από την άλλη πλευρά ο τρόπος αντίδρασης εκ μέρους της δικής μας πολιτείας, όχι μόνο σήμερα, χρόνια τώρα. Κατηγορούν πολύ και λένε ότι όσο τους αφήνουμε δημιουργούν δεδομένα, ότι δημιουργούν γκρίζες ζώνες. Άλλωστε αυτό το βλέπουμε. Έτσι δεν είναι? Και πολύ δεν είναι σωστά, μόνο
Και δεν είναι μόνο τα ίμια. Δεν είναι μόνο τα ίμια. Δημιουργούν δεδομένα. Ακόμη και το θέμα της συμφωνίας που υπεγράφει μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, όπου εξαφανίζουν το Καστελόριζο και τη Μισή Κρήτη, ακόμα δεν βλέπω να υπήρξε αντίδραση για να κατέβει από τη σελίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα το σχόλιο σας για την αντιμετώπιση εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας της τουρκικής προκλητικότητας και παραβατικότητας. Καταρχάς, αυτά που είπατε είναι πάρα πολύ σωστά. Τα θέσατε όλα τα θέματα με ευκρίνεια και συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπατε. Η τουρκική προκλητικότητα ήταν ένα θέμα πολύ παλιό, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και θα έχουμε χειρότερες καταστάσεις. Δηλαδή τώρα έχουμε υπερπτήσεις αεροσκαφών τουρκικών πάνω από κατοικημένα μεγάλα νησιά, σε λίγο θα πλησιάσουν και στην ενδοχώρα. Εφόσον εμείς δεν τους αναχαιτίζουμε με σκληρό τρόπο, θα έλεγα, ή δεν κάνουμε κάποιες ενέργειες που να έχουν κόστος στην Τουρκία, συνέχεια η προκλητικότητά τους θα αυξάνει. Πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Ποιος είναι ο σκληρός, έκανε... ποιος είναι ο σκληρός τρόπος που λέτε? Λέτε για σκληρό τρόπο, για καλύτερη και πιο άμεση αντιμετώπιση. Τι εννοείτε? Δηλαδή να το κάνω λίγο πιο λιανά. Μπήκε το Γιαβούς και έκοβε βόλτες στο Αιγαίο. Ήρθαν τα F-16 τα τουρκικά και παρενόχλησαν, όπως είπε ο Αντώνης Ραήλογλου, το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν ο ΓΕΘΑ και ο Υπουργός Άμυνας. Έχουμε τους Τούρκους να πυροβολούν προς την Ελλάδα στον Εύρο. Τι κάνουμε? Σαφώς. Εδώ πέρα εμείς πρέπει να αποφύγουμε βέβαια ένα θερμό επεισόδιο, γιατί κάτι τέτοιο δεν θα μας συμφέρει καθόλου. Τι πρέπει να κάνουμε? Κάποιες ενέργειες που πονάνε την Τουρκία, όπως έκανε αυτή την ενέργεια η κυβέρνηση της Δημοκρατίας στον Εύρο. Δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε? Και διπλωματικές ενέργειες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καθαρά στρατιωτικές ενέργειες. Στρατιωτικές ενέργειες μπορούμε να κάνουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των ασκήσεων που κάνουμε σε διάφορες περιοχές που πονάνε την Τουρκία. Ποιες περιοχές πονάνε την Τουρκία για να κάνουν ασκήσεις? Η περιοχή μεταξύ Καστελορίζου, παραδείγματος χάρη λέω, και Ρόδου. Εκεί πρέπει να κάνουμε στρατιωτικές ασκήσεις, γιατί αυτό ενοχλεί σφόδρα την Τουρκία. Θα την ενοχλεί την Τουρκία να κάνουμε ασκήσεις σε περιοχές κοντά στα σύνορά μας, στα θαλάσσια ή και στα χερσαία. Αυτό την ενοχλεί. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να απαντήσουμε με πειρά. Αυτό μετά μιλάμε ότι δημιουργούμε κατάσταση εναντίον των δικών μας συμφερόντων. Πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε ασκήσεις σε αυτές τις περιοχές που λέτε, κύριε Σκυλάκη? Δεν σας άκουσα. Πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε ασκήσεις ως χώρα στις περιοχές τις οποίες προαναφέρατε? Υπάρχει δυστυχώς στην Ελλάδα, έχουμε ένα φοβικό σύνδρομο και δεν κάνουμε ασκήσεις. Τώρα θα κάνουμε κάποια άσκηση, αλλά υπάρχει ένα φοβικό σύνδρομο γενικά να αποφύγουμε να κάνουμε ενέργειες, ασκήσεις δηλαδή, σε περιοχές οι οποίες ενοχλούν την Άγκυρα. Τι φοβόμαστε? Φοβόμαστε. Όπως φοβόμαστε. Φοβόμαστε να μην προκαλέσουμε την Τουρκία το θηρίο. Εδώ υπάρχει δυστυχώς το ελληνικό κράτος διαχρονικά έχει ένα φοβικό σύνδρομο για την Τουρκία. Και δεν λέμε εδώ πέρα σε καμία περίπτωση να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία ή να αρχίσουμε να ρίχνουμε αεροσκάφη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά θα ήταν πάρα πολύ κουτό. Τι πρέπει να κάνουμε? Ενέργειες οι οποίες επιβάλλονται να τις κάνουμε. Δηλαδή, ενέργειες οι οποίες θα ενοχλούν την Τουρκία χωρίς να προκαλέσουν θερμό επεισόδιο. Όπως παραδείγματος χάρη σε ασκήσεις. Όπως παραδείγματος χάρη θα έλεγα, έτσι, να αναγνωρίσουμε την κυβέρνηση του Χαφτάρ, την παράτυπη, παράνομη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή του Χαφτάρ, παραδείγματος χάρη, λέω, στη Λιβύη. Αυτό είναι κάτι που θα πόναγε πάρα πολύ την Τουρκία και θα καταργούσε και το μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Και όπως και άλλες ενέργειες θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, θα έλεγα, υποχωρητική. Είναι δύσκολο να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Αυτή τη στιγμή οι ένοπλες δυνάμεις ουσιαστικά έχουν κατά κάποιο τρόπο εγκαταληφθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Αλλά το εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι πρώτον συμφωνίες με άλλα κράτη, όπως κάνουμε με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων όσο μπορούμε και όσο τα οικονομικά μας δεδομένα το επιτρέπουν, αλλά πρέπει να ενισχυθούν έστω και με το υστέρημά μας, έστω και αυτή τη δύσκολη περίοδο, γιατί τα χειρότερα έρχονται. Η Τουρκία δεν πρόκειται να σταματήσει με τις υπερπτήσεις πάνω από μεγάλα νησιά. Η Τουρκία θα μας αναγκάσει να γίνει κάτι το πολύ θερμό. Δηλαδή θα φτάσουν σε σημείο να προκαλέσουν, να κάνουν κάποια πολύ μεγάλη προκουβοκάτσια στο Αιγαίο ή στον Εύρο. Δεν θα σταματήσουν.
γιατί θέλουν να μας βάλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και εκεί να διαπραγματευτούμε τι το σπίτι μας, το Αιγαίο, τη Θράκη, την Ανατολική Μεσόγειο και να χάσουμε πολλά πράγματα, πολλά αν θέλετε κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτή είναι η απέτησή τους, αν θέλετε, η παράνομη, η παράλογη, αλλά δυστυχώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνει. Και βλέπουμε, στρατηγέ, αν τώρα πάμε και λίγο σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας καίει ή μας έκαψε, αλλά συνεχίζει να καίει, ότι αυτή η υποχωρητικότητα, αυτά τα φοβικά σύνδρομα, αυτή η ατολμία, αυτός ο μη σωστός χειρισμός καταστάσεων, να θυμηθούμε που οδήγησε το θέμα της αναγνώρισης των βορείων γειτόνων μας. Πόσα χρόνια κάνανε προπαγάνδα αυτοί που ήταν και μικρότερη δύναμη, έτσι, αυτοί που δεν είχαν καθόλου δύναμη αν θέλετε, αλλά η προπαγάνδα τους ότι είμαστε οι Μακεδόνες, ότι είμαστε αυτό, είμαστε εκείνο, φτάσαμε στο σημείο να τους αναγνωρίσουμε με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Το λένε λοιπόν, πολύ σωστά. Τι λοιπόν μου αποκλεί εμένα, στρατηγέ μου, τι μου αποκλεί εμένα, τι μπορεί να βγάλει από το μυαλό μου ότι κάτι παρόμοιο δεν θα γίνει και στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο γενικότερα. Δυστυχώς θα γίνει. Εδώ βλέπετε ότι η πατρίδα μας έχει ένα φοβερό φοβικό αίσθημα, όχι μόνο προς την Τουρκία, αλλά και στα κράτη που είναι μικρότερα. Γιατί αυτά τα κράτη, είτε είναι μεγάλα είτε είναι μικρά, έχουν μια πάγια πολιτική, η οποία δεν αλλάζει ποτέ. Και κάποια στιγμή αυτή η πολιτική αποδίδει καρπούς, όπως είχαμε και με το θέμα το Σκοπιανό. Τελικά χάσαμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, όπως το αποδέχονται όλοι. Από ένα μικρό κράτος. Σκεφτείτε την κατάστασή μας τώρα με την Τουρκία που είναι ένα ισχυρό κράτος, μια δυστυχώς για μας περιφερειακή δύναμη. Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα να χάσουμε πάρα πολλά από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όχι μόνο σε αέρα και θάλασσα, αλλά και σε ξηρά. Σας λέω ότι, και το ξέρετε βέβαια, ότι η Τουρκία διεκδικεί ένα πλήθος μικρονήσων με διάφορες προφάσεις. Εάν καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σίγουρα δυστυχώς θα χάσουμε κάποιες από αυτές. Και ειδικά, στρατηγέ μου, άμα στείλουμε να διαπραγματευτεί γνωστός βουλευτής της προηγούμενης κυβέρνησης, ο οποίος είχε πει και καμιά 18 τέτοια κατοίκητα, άμα τα δώσουμε, τι θα γίνει, εκεί είναι που θα χάσουμε και τη Θεσσαλονίκη. Και άλλους, άμα στείλουμε και από την τωρινή κυβέρνηση κάποιον, ο οποίος είχε πει ότι εντάξει ρε παιδιά, ας δώσουμε το Καστελόριζο να γλιτώσουμε τη Ρόδο. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Λοιπόν. Γιατί παραδείγματος χάρη το Καστελόριζο ή το νησί της Ρο και η Μεγίστη είναι νησιά που έχουν σχέση με την επιβιωσιμότητα του ελληνισμού, όχι μόνο του ελληνικού κράτους. Και δεν είναι μόνο αυτά τα νησιά. Δηλαδή εδώ η Τουρκία δεν διεκδικεί μόνο κάποια νησάκια. Αν τα δώσουμε αυτά, δηλαδή το εκείνο που τα καταλαβαίνουν οι Έλληνες είναι το εξής, ότι δεν έχουμε μια διένεξη με την Τουρκία που αφορά κάποια μόνο θέματα. Αν τους τα δώσουμε όλα αυτά, αν αύριο λοιπόν εμείς πούμε ότι σας τα χαρίζουμε όλα αυτά που θέλετε, τι θέλετε, το Καστελόριζο, τι θέλετε, καμιά 15 νησιά, πάρτε τα. Δεν θα σταματήσει το πρόβλημα η Τουρκία. Είναι η Τουρκία καταμένα. Θα ζητήσει μετά, αφού τα πάρει αυτά τα κομμάτια γης, αέρα ή θάλασσα, θα εκδικήσει και άλλα και άλλα και άλλα. Δεν είναι δηλαδή η διαφορά μας, παραδείγματος χάρη, με την Τουρκία, οι δυο βραχονισίδες στον Ήμια. Άμα ήταν οι δυο βραχονισίδες στον Ήμια, τους τα δίναμε, ησυχάζαμε για την αιωνιότητα και ζούσαμε ειρηνικά στην αιωνιότητά μας. Είστε σαφείς. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, μία ερώτηση ακροατή θέλω να μεταφέρω και θα ήθελα μία σύντομη απάντηση, γιατί έχουμε περίπου ένα λεπτάκι. Είναι, λέει ο στρατηγός, υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι λένε των πολιτών δεν θέλουμε να τους φέρετε εδώ. Και γίνεται και στην Κρήτη, γίνεται και στην Άρνησα, γίνεται και στο Κιλκίς, στις Μουριές, παντού. Για τους λαθρομετανάστες, ρωτάει ο ακροατής. Κοιτάξτε, εδώ ήδη έχουμε γεμίσει αρκετούς. Νομίζω φτάνει. Άλλωστε αυτοί δεν έρχονται προσκεκλημένοι από το ελληνικό κράτος ή από τον ελληνικό λαό. Έρχονται από μόνοι τους με τρόπο και θα έλεγα πολλές φορές και όχι κομψό, όπως προσπαθούσε να μπουν στον Εύρο. Με δύο τρόπους. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα υβριδικό πόλεμο της Τουρκίας κατά της χώρας μας. Nice. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, θελημένοι ή αθέλητά τους, γίνονται όργανα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Άρα οι πολίτες δικαίως αντιδρούν και δεν είναι ακραίοι όπως χαρακτηρίζουν κάποιοι. Όχι, απλώς είναι Έλληνες. Να είστε καλά, τα είπατε όλα, στρατηγέ μου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Να είστε καλά.